Δεν νομίζω να έχει τέτοια. Εκείνο που μπορεί να υποψιαστεί κανείς είναι τώρα που γίνονται διαπραγματεύσεις στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αν τεθεί θέμα ότι δεν φτάνει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Χαμένος, αλλά χρειάζονται και άλλες δυνάμεις να στηρίξουν ένα 180, ας πούμε, ένα αυξημένο αριθμό ψήφων εδρών. Α, το πάτε εσείς λίγο παραπέρα. Ναι, λέτε για στήριξη στην κυβέρνηση. Εκεί υποψιάζομαι περισσότερο. Ναι. Μήπως η αθώωση αυτή συνδέεται με την ανάγκη ένας αριθμός βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να μην κρυφτεί πίσω από τη γραμμή Μητσοτάκη, όχι σε όλα. Αυτό αν γίνει θα διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία. Πώς? Αν γίνει αυτό θα διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα είναι, ναι, γιατί κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία είναι τώρα σε δύσκολη θέση. Γιατί ακούστε τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Λέει δεν ψηφίζω. Λέει δεν ψηφίζω. Λέει ωστόσο κάντε γρήγορα ψηφίστε. Γιατί θα πάμε σε Brexit. Δηλαδή υποδεικνύει στον Τσίπρα να ψηφίσει. Η ίδια δηλώνει ότι δεν ψηφίζει. Αλλά λέει και όλα ο Μητσοτάκης είπε στον Χατζη Νικολάου ότι θα εφαρμόσω ό,τι ψηφίσει ο Τσίπρας. Γιατί ο Σόιμπλε βγήκε χθες και είπε ότι αυτά τα μέτρα αφορούν και για τους επόμενους. Ναι, αλλά λέω τώρα για κοιτάξτε τι είπε ο Μητσοτάκης. Είναι λίγο τρελό αυτό που προσέξτε. Έχουμε λοιπόν ένα κόμμα τη Νέα Δημοκρατία που λέει στον Τσίπρα ψηφίστε, κάντε γρήγορα γιατί χανόμαστε. Υποδεικνύει λοιπόν να ψηφίσει η κυβέρνηση. Το ίδιο κόμμα λέει δεν ψηφίζω. Δεύτερον. Και τρίτον δηλώνει ότι αν αύριο γίνουν εκλογές και βγει, θα τηρήσει αυτά που θα ψηφίσει ο Τσίπρας. Άρα τι νόημα έχει το όχι. Το σημερινό όχι που αύριο, δηλαδή αν γίνει ψηφοφορία σε 10 μέρες, το όχι του Μητσοτάκη είναι καθαρά ψηφοθυρικό. Άρα...